Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε η χάρη του Χριστού να είναι μαζί σας. Είμαστε κοντά σας και πάλι για να ξεναγηθούμε σε μια ακόμη ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως μας, για να γνωρίσουμε ένα ακόμη χωριό του τόπου μας, ένα χωριό και έναν οικισμό της ακριτικής Ελλάδας. Σημερινό μας σταθμό θα αποτελέσει το χωριό της Νύψας με την ενορία των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με τον ομώνυμο ναό τους. Ο σύγχρονος οικισμός της Νύψας είναι κτισμένος περίπου 20 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το χωριό είναι γνωστό με το όνομα Δομούς ή Ντομούς Δερέ και κατοικήθηκε κυρίως από Βουλγάρους. Το 1924 η Νύψα αναγνωρίστηκε ως κοινότητα του ελληνικού κράτους και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Πόντιοι πρόσφυγες. Πριν όμως να πούμε οτιδήποτε άλλο για την Νύψα, οφείλουμε να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι υπήρχε και υπάρχει η παλαιά Νύψα και η νέα Νύψα. 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σημερινού χωριού βρίσκονται τα ερείπια της παλιάς Νύψας, που ερημώθηκε κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου μεταξύ 1947 και 1950. Μπορεί κανείς να φτάσει στην παλιά Νύψα εύκολα μέσω βατής διαδρομής. Εκεί υπάρχει ακόμα ναός του 19ου αιώνα αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου με ξεχωριστό καμπαναριό. Πάνω από την νότια πύλη του ναού υπάρχει επιγραφή με τη χρονολογία 1844 που προσδιορίζει προφανώς το έτος αποπεράτωσης των εργασιών της ανέγερσής του ή κάποιας ανακαίνησης ή επισκευής. Η παλαιά Νύψα ήταν περιτριγυρισμένη από κατά πράσινα βουνά, χτισμένη στις νότιες καταλήξεις του ορεινού όγκου της Ροδόπης από πόντιους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924 από τις περιοχές Κωτίωρα, το Ορντού και Κερασούντα. Μετά από αναζήτηση σε μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατέληξαν στην τοποθεσία Γους Ντερέ, δηλαδή χωριό μέσα στο ρέμα. Το 1947 με τον εμφύλιο το χωριό καίγεται. Οι κάτοικοι μετακινούνται και πάλι για 3 χρόνια περίπου στις περιοχές Αλεξανδρούπολη και Μαΐστρο. Το 1950 σε πιο ψηλό υψόμετρο και στην τοποθεσία Τσιφλίκη κτίστηκε το νέο χωριό Νύψα. Κοντά στην Νύψα του Εύρου, οι αρχαιολογικές έρευνες εντόπισαν τείχη αρχαίας Ακρόπολης, που χρονολογήθηκε τον 9ο αιώνα π.Χ. Ενώ ανατολικότερα της Νύψας έχει ανακαλυφθεί προϊστορικό ιερό των αρχαίων Θρακών με λαξευτά σύμβολα του ήλιου, βωμό και αστρικούς σχηματισμούς. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως λατρευόταν εδώ ο ήλιος και τα αστέρια ως θεότητες. Σε άλλη θέση, βόρεια της Νύψας αυτή τη φορά, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει βραχογραφίες με ανθρωπόμορφα σχέδια. Σύμφωνα με τον Όμηρο,
που περιγράφει το λαό της Θράκης με το όνομα Κίκονες, ο ιερέας των Κικόνων Μάρονας ζούσε σε ένα ιερό άλσος. Σήμερα οι μελετητές το ταυτίζουν με τη δασόδη περιοχή πέριξ της Νύψας του Εύρου. Τώρα, για να πούμε περισσότερα τόσο για την Νύψα όσο και την ενορία της, την ενορία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έχουμε καλέσει στη σημερινή μας εκπομπή και έχουμε κοντά μας τον εφημέριο του χωριού πατέρα Νικόλαο Βαρτζιά. Πάτερ Νικόλαε, σας χαιρετούμε, χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας, ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσω για την ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νύψας. Επίσης έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Δημητριάδη, πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Τραϊανουπόλεως, και τον κύριο Κωνσταντίνο Παραστατίδη, και οι δύο είναι γεννήματα και θρέματα αλλά και κάτοικοι της Νύψας, τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους. Σας χαιρετούμε, σας καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας. Κύριε, σας χαιρετούμε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Κώστα, χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, χαρά μας που είμαστε σήμερα εδώ. Να ξεκινήσουμε μαζί, κύριε Κώστα, να πούμε για την Νύψα και για την ιστορία της. Είπαμε ότι κατάγεστε από την Νύψα, είπαμε ότι είσαστε κάτοικος της Νύψας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε την ιστορία της Νύψας, την ιστορία των Νυψιωτών, όπως είναι καταγεγραμμένη στο μυαλό, στη ζωή, στις εργασίες των σύγχρονων Νυψιωτών, οι οποίοι κουβαλούν την παράδοση και την ιστορία των προγόνων τους στις πλάτες τους. Θέλουμε να μας μιλήσετε για την ιστορία του χωριού σας. Την ιστορία του χωριού μου τη γνωρίζω από το οικογενειακό μου περιβάλλον και από τους πρεσβυτέρους του χωριού. Το χωριό η Νέα Νύψα υφίσταται από το 1950. Η ιστορία του χωριού ξεκινάει από το 1924 με την εγκατάσταση των προγόνων μας στην παλιά Νύψα, την ονομαζόμενη Ντομούσδερε. Οι πρόσφυγες πρόγονοί μας κατάγονται από χωριά των Κωτιόρων του Πόντου, της επαρχίας Φάτσας, από χωριά της Πάφρας και από τον Κάφκασο. Έφτασαν στην Ελλάδα άλλοι μετά από εξορία μέσω της Μέσης Ανατολής και άλλοι με επιβίβαση από τα παράλια του Πόντου. Πρώτος σταθμός εγκατάστασης είναι στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 εκκενώθηκαν κάποια χωριά εδώ στην περιοχή μας στην Αλεξανδρούπολη από Βούλγαρους κατοίκους. Ένα από αυτό ήταν και το χωριό Ντομούσδερε, βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, περίπου σε απόσταση 25 χιλιόμετρων. Έγινε πρόταση στους προγόνους μας να εγκατασταθούν στο αναφερόμενο χωριό. Μετά την πρόταση αυτή συντάχθηκε μία επιτροπή την οποία την αποτελούσαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με σκοπό να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη και να αξιολογήσουν την τοποθεσία που τους προτάθηκε. Ξεκίνησαν λοιπόν και οδηγούμενοι με τα πόδια από την Αλεξανδρούπολη προς το χωριό από ένα μονοπάτι, φτάνοντας πάνω στο ύψωμα πριν από το χωριό, αντίκρισαν το χωριό βυθισμένο σε πλούσια βλάστηση. Με τον ενθουσιασμό αυτό πήραν και την απόφαση πριν ακόμα δουν το χωριό από κοντά. Να σημειώσουμε ότι το χωριό είχε περίπου 1500 στρέμματα, αμπελώνες, πολλά οποροφόρα δέντρα, πολλές αμυγδαλιές και πολλές βελανιδιές, από τις οποίες βελανιδιές εκμεταλλευόταν τον καρπό τους. Εδώ μας αποκαλύπτεται, κύριε Κώστα, το λόγο για τον οποίο οι πρόσφυγες Πόντιοι διάλεξαν το χωριό της Νύψας, επειδή ήταν μέσα στην κατάφυτη από άγρια βλάστηση και άγριο δάσος
περιοχή που περιβάλλει και σήμερα το χωριό της Νύψας. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, γιατί και η ζωή τους εκεί στον πόντο ήταν ανάλογη μέσα στη βλάστηση. Να αναφέρω εδώ ότι το ενδιαφέρον και αγάπη για αυτόν τον τόπο που γνώρισαν ήταν παραπλήσιος με την τοποθεσία όπου ζούσαν στην περιοχή του πόντου. Εκεί το χωριό, να φανταστείτε ότι η ονομασία ήταν σχεδόν ίδια. Λεγόταν Ντομούς Κελί. Και εδώ το χωριό με την Τούρκη ονομασία Ντομούζταρε. Δηλαδή ένας χώρος όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός από άγρια ζώα και ιδιαίτερα από αγριούρουν. Η θέα δηλαδή της περιοχής, ναι, έκανε το κλικ μέσα τους, ναι, ναι, για να επιλέξουν το συγκεκριμένο τόπο να εγκατασταθούν. Πιστεύω εγώ προσωπικά, και αυτό που μας μαγεύει θα το αναφέρω μετά, με τους σπάνιους βαλανιδότοπους, τεράστια δέντρα τα οποία, όπως σωστά είπε ο Κώστας, εκμεταλλευόταν και τον καρπό και το κέλυφος, και ταυτόχρονα υπήρχε αυθονία να φάνε και τα γουρούνια της περιοχής, τα άγρια γουρούνια. Κύριε Κώστα, αναφορικά με το όνομα της Νύψας, είπαμε ότι το παλαιό όνομα ήταν Ντομούζντερε. Το όνομα Νύψα όμως πώς καθιερώθηκε και από πότε, πώς έγινε η συγκεκριμένη επιλογή? Το όνομα Νύψα, όπως και τα υπόλοιπα χωριά εδώ της περιοχής, ο Άβαντας, το πήρε από Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδια για τα τοπονύμια, παίρνοντας στοιχεία από τον Ηρόδοτο. Συγκεκριμένα για το χωριό μας, το όνομα προήλθε από το θρακικό λαό των Νυψαίων της Ανατολικής Θράκης, με πρωτεύουσα την Νύψα, η οποία βρισκόταν κοντά στην αρχαία Μεσημβρία. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον ερχομό, στις πρώτες μέρες των προσφύγων και την μετακίνησή τους από την πατρίδα εκεί, από τον Πόντο, και τον ερχομό τους εδώ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτές τις ώρες και για αυτές τις μέρες τις δύσκολες? Όπως προαναφέραμε, η Επιτροπή που ήρθε να δει το μέρος εδώ ενθουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Παίρνουν λοιπόν την απόφαση να μετακομίσουν όλοι από τη Θεσσαλονίκη στη νέα τους κατοικία στο χωριό Ντομούζντερε. Εγκαθίστανται εκεί γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου του 1924. Στο χωριό, όπως προαναφέραμε, κατοικούσανε Βούλγαροι. Φεύγοντας οι Βούλγαροι από το χωριό, παρέμειναν εκεί περίπου 8 οικογένειες Βουλγάρων και κατοικούσαν και κάποιες οικογένειες Αρακατζάνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν με την κτηνοτροφία. Είχαν τα κοπάδια τους δηλαδή εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Για να αναφέρω για τους Βούλγαρους που μείναν, αυτές οι 8 οικογένειες, από ό,τι θυμάμαι από αφηγείς από παλαιότερους, δουλεύανε σε χωριά της Ξάνθης και φτιάχνανε τα καπνά τότε. Και επειδή είχαν συμφωνήσει ότι μόλις τελειώσει θα πληρωθούν και θα φύγουν, και έτσι έγινε η διαδικασία φυσικά. Μετά πήραν τις οικογένειές τους και φύγαν. Ναι, στην πορεία φύγαν και αυτές οι οικογένειες και παρέμεινε μόνο μία οικογένεια Βουλγάρων. Να αναφέρω από κάποια στοιχεία που είχαμε από μία εφημερίδα που εκδίδαμε περίπου το 1988 και 89 με την η Νύψα κοντά σας τότε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, και με κάποιες αφηγήσεις που είχαμε πάρει από τους παππούδες μας, ότι αυτή η επιτροπή που ανέφερε ο Κώστας ήταν από κάποια συγκεκριμένα σόγια, τους Καρυπιδαίους, τους Καλαϊτζιδαίους, τους Σταμπασιδαίους, μαγευτήκαν σωστά με την τοποθεσία, μέναν στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ευόσμου, όπως νομαζόταν τότε, Χαρμάνκιου, και αφού συνοηθήκανε πήγαν στη συνέχεια, φέραν τις οικογένειές της. Φυσικά ο παππούς μου, ο Γιάννης, ήταν εντελώς μόνος του εδώ, αλλά και αυτός συμπληρωματικά ήρθε μαζί με τους συγγενείς που είχε, με τους Σταμπασιδαίους, και μείνανε στην παλιά την Νύψα και στη συνέχεια στη νεότερη Νύψα, στη νέα Νύψα. Προηγουμένως αναφερθήκατε στους κατοίκους της Νύψας, τόσο της παλαιάς όσο και της νέας Νύψας, ότι είναι πρόσφυγες, πόντιοι, αλλά και κάποιοι Σαρακατσάνοι. Αυτή τη στιγμή, στις ημέρες μας, ποια είναι η σύνθεση του πληθυσμού της Νύψας? Όπως προαναφέραμε, στην παλιά Νύψα, ερχόμενοι οι δικοί μας
οι δικοί μας βρήκανε κάποιες οικογένειες με σαρακατζάνους. Στη συνέχεια στη Νέα Νύψα, με την εγκατάσταση των προγόνων μας, εγκαθίστανται και οι οικογένειες των σαρακατζάνων, οι οποίες ήταν εδώ στην περιοχή και δραστηριοποιούνταν με την κτηνοτροφία. Δηλαδή, κτίσανε σπίτια κι αυτοί παράλληλα με τους δικούς μας το 1950 και μεταφέρανε τις οικογένειές τους εκεί. Και στη γύρω περιοχή είχαν τα κοπάδια τους. Όμως η ζωή των προγόνων μας ξεκινάει πάλι από την αρχή. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1924 ιδρύεται η κοινότητα Νύψας, συμπεριλαμβάνοντας και τα χωριά Δωρικό και Αετοχώρη, φτάνοντας περίπου τους 1610 κατοίκους. Ο αγώνας επιβίωσης δίνεται με αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το 1932 δίνονται οι πρώτοι γεωργικοί κλήροι. Οπότε η κάθε οικογένεια είχε και τα δικά της χωράφια. Στο χωριό εγκαθίσταται δάσκαλος ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαχρυσοστομίδης, πρόσφυγας κι αυτός από την Κρόμνη του Πόντου. Ο κύριος Παπαχρυσοστομίδης κατήχε ανώτατη θέση στο αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά λόγω προβλήματος υγείας της γυναίκας του, οι γιατροί του συνέστησαν να εγκαταλείψει την Αθήνα και να βρει κάποιο ορεινό μέρος για εγκατάσταση. Ο δάσκαλος, ζώντας την προσφυγιά, ζήτησε να γίνει δάσκαλος σε προσφυγικό χωριό. Η επιμονή και η υπομονή του για την διδασκαλία ήταν τόσο μεγάλη που αποφύτησαν από τα χέρια του άριστοι μαθητές και έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθηματικά, έκθεση και γεωγραφία. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο όσον αφορά τον δάσκαλο του Χρυστομίδη που αναφέρει σε Κώστα, ότι το ενδιαφέρον του για να μπορέσει να μορφωθούν τα παιδιά τότε της Νύψας, την παλιά Νύψα, στα οποία έτυχε να είναι και μαθήτρια η μητέρα μου και από ό,τι μου λέει ήταν πάρα πολύ αυστηρός, το ενδιαφέρον του ήταν και προς την Εκκλησία. Είχε ξεκινήσει τότε με τους μαθητές το εξοκλήσει της μεταμόρφωσης Σωτήρους που είναι στο εκκλησάκι πάνω στην περιοχή, στην νοικισμό του Σαρακατζάν, σε ένα πανέμορφο σημείο το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα και τώρα φέρει και μια επιγραφή με το όνομά του. Άρα είχε και την θρησκευτική ευλάβεια μέσα του, πέρα από το δάσκαλος που είχε την υποχρέωση για να μάθει τα παιδιά γράμματα. Να αναφέρω ότι το εκκλησάκι χτίστηκε με πρωτοβουλία δική του και με την συμβολή των μαθητών του. Βοήθησανε τα παιδιά για το χτίσιμο του παρεκκλησίου. Στο σημείο αυτό της εκπομπής μας θα σας παρακαλέσω, κύριε Κώστα, να μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση στο παλιό το χωριό της Νύψας, το οποίο βρίσκεται πιο μακριά από το καινούριο το χωριό και το οποίο χωριό λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει και λιγότεροι το έχουν επισκεφτεί. Αν το επισκεφτούμε τώρα, τι θα δούμε, τι υπάρχει από το παλιό χωριό που σώζεται μέχρι στις ημέρες μας? Στο χωριό σήμερα υπάρχει μόνο ο ναός αφιερωμένος στο όνομα το γενέσιο της Θεοτόκου και το καμπαναριό, τα οποία έχουν κτιστεί το 1844. Τα υπόλοιπα κτίσματα, Γιάννη, του χωριού της παλιάς Νύψας, τι απέγιναν? Στην ανάγκη τότε για να εγκατασταθεί το χωριό μετά την επιστροφή του στην περιοχή της Νέας Νύψας, εκεί το Τσιφλικάκι όπως το ονομαζόταν, ήταν υποχρεωμένοι να βρουν έτοιμες τις πέτρες από τα ερείπια που υπήρχαν στην παλιά Νύψα και να ξαναχτίσουν πάλι τα σπίτια τους στο νέο χωριό που άρχισε να ξαναχτίζεται. Γύρω στο 1950. Γκρέμισαν δηλαδή τα σπίτια από την παλιά Νύψα. Ήταν γκρεμισμένα τα πιο πολλά. Και χρησιμοποίησαν τις πέτρες. Η καταστροφή ήταν μεγάλη από τον Εμφύλιο. Μετέφεραν απλώς τις πέτρες και όλη την ξυλία που υπήρχαν μέχρι το τελευταίο λιθαράκι για να ξαναχτίσουν πάλι από την αρχή τα σπίτια τους. Πέρα από την εκκλησία, στην παλιά Νύψα
βρήκανε και τα εξοκλήσια τα οποία με την ευλογία του Θεού και με την αγάπη που έχει ο κόσμος της Νύψας ξαναέφτιαξε ναίσκους δίπλα. Υπήρχαν όμως αυτά τα εξοκλήσια, όπως υπήρχε το εκκλησάκι του Αγίου Άννου του Θεολόγου, όπως υπήρχε το εκκλησάκι των Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως υπήρχε το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, φτιάχτηκε από κατοίκους του χωριού μας. Άρα γύρω από το χωριό, από την Παλιά Νύψα, υπήρχαν κάποια εξοκλήσια τα οποία πέρα από το ναό ξαναφτιάχτηκαν, ξεκίνησαν και χτιάχτηκαν από τους ίδιους τα αιτήγους. Υπάρχουν και σήμερα αυτά τα τρία εξοκλήσια? Φυσικά που και υπάρχουν, μνημόνευσες και πιο μπροστά γίνονται, πανηγυρίζουν με τον ιερέα του χωριού μας, τον Πάτερ Νικόλαο, και με όλους τους χωριανούς. Εδώ να αναφέρω λίγο, για να μην αδικήσουμε αυτούς όλους που αγαπάνε και λατρεύουν στην κυριολεξία όλη τη ζωή του χωριού μας, ότι το καμπαναριό έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα και ήταν, πιστεύω, σε σημείο που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να καταρρεύσει. Με ένα ενδιαφέρον που υπήρχε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, στον οποίο ήμουν και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, και με την παρουσία τότε του Γενικού Γραμματέα του Νίκου του Ιωαννίδη του χωριανού μας, ζητήσαμε να μας βοηθήσει οικονομικά για να κάνουμε την αναστήλωση του πάλι. Ήταν μια σοβαρότατη δουλειά, μας έστειλε χρήματα, από ό,τι θυμάμαι τότε μόνο για το καμπαναριό μας είχε στείλει σημερινά 10.000 ευρώ περίπου. Μπορέσαμε, δίνοντας εργολαβία τότε με πρόεδρο στην κοινότητα του Μπήκο του Βασίλη που ήταν, να ξαναφτιάξουμε το καμπαναριό, και λέμε τώρα δόξα τω Θεώ ότι ούτε το καμπαναριό έχει πρόβλημα να έχει κάποιο σημείο που να καταρρεύσει. Φυσικά και η εκκλησία την οποία φτιάξαμε, τα κεραμίδια και ο ναός μπορεί και λειτουργεί συνεχώς. Έμεινε λοιπόν μόνο η εκκλησία, ναι, και το καμπαναριό της Παλαιάς Νύψας για να θυμίζει την παρουσία, ναι, ενός παλιού εγκαταλελειμμένου και γκρεμισμένου χωριού από τους κατοίκους, από τους πρώτους κατοίκους, τους πρόσφυγες Ποντίους. Αν θέλαμε να κάναμε μια αναφορά για τους ιερείς του χωριού της Νύψας, και ξεκινώντας βέβαια από τα πρώτα χρόνια, από το 1924 που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, σε ποια πρόσωπα θα αναφερόμασταν? Συνόδευσε κανένας ιερέας από τον Πόντο τους πρόσφυγες εδώ μέχρι την Νύψα? Τους προγόνους μας συνόδευσε ο ιερέας Παπαχαράλαμπος Ανθόπουλος. Ήταν συγχωριανός και ιερέας στα χωριά της γενέτειρας των προγόνων μας. Και μάλιστα και αυτός ήταν γιος ιερέα του παπά Γρηγόρη του Ανθόπουλου. Ο οποίος πατέρας Χαράλαμπος ήταν και ο προπάπους μας, και ο δικός μου και του Κώστα. Είμαστε από αυτή την καταγωγή. Και ακολούθησε μέχρι την Παλιά Νύψα. Όλο το χωριό έχει τις αναμνήσεις του, τουλάχιστον οι παλιοί. Πότε κοιμήθηκε ο πατήρ Χαράλαμπος? Ο Παπαχαράλαμπος εκοιμήθη ένα χρόνο πριν καταστραφεί το χωριό το 1946 και ετάφη δίπλα στο ιερό της εκκλησίας, του οποίου ο τάφος υπάρχει και σήμερα. Η ζωή κυλάει όμορφα με την αλληλεγγύη και τις δυσκολίες για την επιβίωση. Τι σημαίνει αλληλεγγύη για τους νηψιώτες? Αλληλεγγύη για τους νηψιώτες σημαίνει σε κάθε δύσκολη στιγμή που είχε κάποια οικογένεια συμπαρίστατο σχεδόν όλες οι οικογένειες. Μάλιστα. Να συμπληρώσω εδώ ότι ήταν ένας τρόπος ζωής που είχαν στον Πόντο, όπως μας αναφέραν οι παππούδες μας, ήξεραν να γιορτάζουν την κάθε μέρα ξεχωριστά. Είχαν την καθημερινότητά τους, υπήρχε προετοιμασία για τις γιορτές, έπρεπε να ετοιμαστεί η οικογένεια, να πληθούν όλοι, να ετοιμαστούν για την επόμενη μέρα που θα ήταν Κυριακή, να διασκεδάσουν όλοι μαζί στον Πόντο. Ήταν αυτή η συνοχή που υπήρχε, την οποία τη μετέφεραν στην Παλιά Νύψα και σήμερα χαιρόμαστε που τη βιώνουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής που είχαν και συνεχίζουν να έχουν. Αρμονικά ζουν οι πρόσφυγες πρόγονοί μας με τους Σαρακατσάνους που συνάντησαν εδώ στην περιοχή, αλλά την αρμονική ζωή αυτή διακόπτεται
στις 27 Ιανουαρίου του 1947 την περίοδο του εμφυλίου. Το χωριό πέρασε την πιο δύσκολη μέρα με την απώλεια 10 ατόμων και με την καταστροφή ορισμένων οικιών. Μετά το θλιβερό γεγονός αυτό, οι κάτοικοι εγκαταλείπουν το χωριό με εγκατάσταση στα γύρω χωριά Αγνάντια, Απαλό, Μαΐστρο και Αλεξανδρούπολη για λόγους ασφαλείας. Με την παρέλευση 3 ετών, το 1950 ξεκινάει ο επαναπατρισμός των συγχωριανών μας με νέα χωροταξική εγκατάσταση στο νέο χωριό, το σημερινό, τη Νέα Νύψα. Γιάννη, εξορία των ποντίων από τον Πόντο, εγκατάσταση στη Νύψα. Εσύ τι λες γι' αυτό? Έτσι είχε ξεκινήσει η γενοκτονία στον Πόντο, που όπως χαρακτηριστικά με έλεγε η γιαγιά η Σπυρίνα, ξεκίνησε εξορία και επέναμε στη χαρμονή, επέναμε στην χαμονή, επέναμε στα χαμένα πηγαίναμε. Φανταστείτε, μόνο για να το κλείσω το θέμα, ότι η γιαγιά μου η Θεοφανή, από ό,τι μας εξιστορούσε, έφτασε μέχρι το σημερινό Χαλέπι στην εξορία. Και στη συνέχεια πώς βρήκαν το κουράγιο, πώς επιστρέψανε, έχει τελειώσει πάντως. Αυτό ήταν όσοι μπορέσαν ζήσαν. Ερχόμαστε στη σημερινή Νύψα. Ποιες είναι οι ασχολίες των νυψιωτών σήμερα, με τι ασχολούνται? Ναι, η Νύψα είναι ένα φτωχό χωριό. Φτωχό όσον αφορά τις δυνατότητες και για την γεωργία. Έχει πλούσια βλάστηση στη χτινοτροφία και φυσικά και γι' αυτό είχε ανεπτυγμένη τη χτινοτροφία. Ο κόσμος αναγκάστηκε, τουλάχιστον στο ξεκίνημα στην δεκαετία του 60, αναγκαστικά έφυγε πάρα πολλές οικογένειες για δουλειά σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και στην Αυστραλία, σε άλλη ήπειρο. Μπορέσανε και δουλέψανε σκληρά, δημιουργήσανε το όνειρό τους, αν προσέξετε, και ακόμη και τώρα η εικόνα του χωριού ήταν να φτιάξουν ένα σπίτι στην Ύψα. Η αγάπη τους ήταν τεράστια για τον τόπο. Αυτή την αγάπη μεταφέραν σε εμάς και αυτή ζούμε και εμείς σήμερα. Θα σας αναφέρω ένας φίλος μου χαρακτηριστικά, ο οποίος με έλεγε στα ποντιακά, ο οποίος έχει συγχωρηθεί και ήταν συνομήλικός μου, δούλευε στο τουριστικό γραφείο και έλεγε: όλο τον κόσμο ρί κλώστα, άμα την Ύψα κεύρα. Δηλαδή, όλο τον κόσμο γύρισα, παντού πήγα. Με τουριστικό γραφείο. Σαν την Ύψα δεν έχω βρει. Και όντως είναι αυτό που μας μαγεύει στο χωριό, είναι όλες οι περιοχές που είναι πανέμορφες, μακάρι να μπορούσαν λίγο να βοηθήσουν τη γεωργία. Η κτηνοτροφία μπορούν να. Πριν να πας στην κτηνοτροφία, να ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως για 1500 στρέμματα αμπέλι. Υπήρχαν στην Ύψα και καλλιεργούνται. Σήμερα υπάρχει αμπέλι στην Ύψα? Υπάρχουν ελάχιστα. Πιστεύω δεν ξεπερνάνε ούτε τον αριθμό 30 με 40 στρέμματα. Εγκαταλείφθηκε η αμπελοκαλλιέργεια. Ναι, εγκαταλείφθηκε. Δυστυχώς εγκαταλείφθηκε. Πιστεύω σε αυτό δεν έφτυγε και ο ίδιος ο κόσμος. Ήταν η γενικότερη πολιτική που θα μπορούσαν. Υπήρχαν όμως περιόδους, από ό,τι θυμάμαι, που υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον να δημιουργούν αμπελώνες, ομαδικοί αμπελώνες στην Παλιά Νύψα. Απορρίφθηκαν. Δεν ξέρω τους λόγους γιατί. Ίσως ήταν ότι ήταν επίπονη η εργασία για τα αμπέλια. Κακώς κάτι με, γιατί γνωρίζω την αγροτική πολύ καλά και προσπαθώ με τα παιδιά μου που έχω και τα τρία τα έχω σαν αγρότες. Θα μπορούσε να ήταν σήμερα, τουλάχιστον όπως ενδείχνεται, λέει ιστορικά αναφέρεται, που δεν ξέρω Κώστα αν το γνωρίζεις, ότι στην Παλιά Νύψα μέχρι που υπήρχε και γιορτή κρασιού, ήταν τέτοιο το... Το γνωρίζω, ναι, το έχω ακούσει. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή θα μπορούσε στην περιοχή της Παλιάς Νύψας, γιατί είναι επικλινή τα χωράφια, έχουν προσανατολισμό ανατολής, είναι στοιχεία που ενδείκνεται για την εμπαλιοκαλλιέργεια. Ωστόσο όμως έχει και κτηνοτροφία η Νύψα, έτσι έχει, δεν είναι? Αυτή τη στιγμή έχει, αλλά ελάχιστα, είναι δύο κοπάδια να φανταστείτε. Ενώ παλαιότερα Κώστα πώς ήταν? Παλαιότερα ήταν γύρω στα 25 κοπάδια, τα οποία τα περισσότερα τα είχαν οι Σαρακατζάνοι, όπως προαναφέραμε, γιατί η ασχολία τους ήταν αυτή, και λίγα κοπάδια οι πρόσφυγες γονείς μας, παππούδες. Γιάννη, αναφέρθηκες κάποια στιγμή στον πολιτιστικό σύλλογο. Υπάρχει πολιτιστικό σύλλογο στην Ύψα? Κοιτάξτε, ο πολιτιστικός σύλλογος ξεκίνησε ένα χρόνο πριν δραστηριοποιηθώ και εγώ με τον πολιτιστικό σύλλογο. Είχε μια
πολύ καλή δραστηριότητα. Είχε ενώσει τον απανταχού νηψιώτικο κόσμο. Υπήρχε μεγάλες δραστηριότητες. Είχε ξεκινήσει το 1986 ο Πολιτιστικός Σύλλογος και έφερε μια ζωντάνια πραγματικά σε όλους τους νηψιώτες. Εκτός τον Πολιτιστικό Σύλλογο ήταν και ο Αθλητικός Σύλλογος, ο οποίος είχε ξεκινήσει το 1957. Στην ομάδα της Νύψας, φανταστείτε ότι ήταν τουλάχιστον για την νεολαία η μοναδική απασχόληση. Πέρα από τα μαθήματά τους δεν είχαν και κάπου να απασχοληθούν. Είχε βγάλει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όπως να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό, όταν στην ομάδα του Άλεξ εδώ της Αξανδρούπολης, όταν έπαιζε Β' Εθνική... Συγγνώμη Γιάννη, το 1982 με 83. Ναι, ναι. Οι 9 από τους 11 ποδοσφαιριστές ήταν νηψιώτες, ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος συνεχίζεται μέχρι συγγνώμη, και σήμερα. Συγγνώμη. Και μάλιστα διέπρεψαν 3 παίκτες οι οποίοι παίξανε και Α' Εθνική. Ναι, ναι, σωστά. Όπως ο Καλαϊτζίδης ο Κώστας, ο Σταμπασίδης ο Νίκος. Και ο Καρυπίδης ο Σάββας. Ναι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η ομάδα συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Βλέπουν το ενδιαφέρον τεράστιο. Αγαπάνε το χωριό. Αυτή είναι η αγάπη και η ζωντάνια. Έτσι εκφράζεται η αγάπη και η ζωντάνια στην Νύψα. Να πω κι εγώ, επειδή πολλές φορές έχω επισκεφτεί το χωριό, ότι η Νύψα είναι ένα ζωντανό χωριό εδώ της περιοχής της Θράκης, του νομού Εύρου. Έχει κατοίκους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς και κυρίως διακρίνονται στο ότι αγαπούν οι κάτοικοι την Νύψα. Ναι, ακόμη αυτό... και οι νηψιώτες που μένουν στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού, πολλές φορές μέσα στο χρόνο θα επιστρέψουν στην Νύψα, θα έρθουν στην Νύψα, είτε στο πανηγύρι είτε σε διάφορες ορτές και δρόμενα που γίνονται εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, μόνο και μόνο για να ανταμώσουν, ναι, με τους συγχωριανούς τους και να ζήσουν μέσα σε αυτό το κλίμα της ενότητας, της αλληλεγγύης που μας είπε ο κύριος Κώστας προηγουμένως και της αγάπης. Είναι ένα χωριό στο οποίο οι κάτοικοι είναι δεμένοι. Το δικό μας το παράπονο, φανταστείτε τώρα με τα παιδιά μας, είναι να έχουν πολύ ζήλο και πολύ αγάπη για το χωριό. Να δραστηριοποιούνται στην ομάδα, να δραστηριοποιούνται στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Έτσι το αισθανόμασταν και έτσι το μεταφέρουμε κι εμείς. Άλλωστε ανέφερα πιο μπροστά ότι η Νύψα μας μαγεύει, έτσι είναι. Σήμερα ο πληθυσμός της Νύψας πόσος είναι, Γιάννη? Περίπου τους 400. Μάλιστα. Στην απογραφή την τελευταία του 2001 ήταν Κώστα... 368. Ναι, γύρω στα 400 άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, συναντά κανείς ξεχωριστά κτίσματα μέσα στο χωριό της Νύψας που έχουν ιστορική αξία? Λοιπόν, με τον επαναπατρισμό χτίζεται η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, χτίζεται τριθέσιο δημοτικό σχολείο και μετέπειτα γίνεται τετραθέσιο, χτίζεται κοινοτικό κατάστημα, αστυνομικό τμήμα, αποθήκη του αγροτικού συνεταιρισμού και λίγο αργότερα κοινωνικό κέντρο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους νέους του χωριού να ειδικεύονται σε κάποιες ειδικότητες και παράλληλα η υπεύθυνη του κέντρου παρήχε και τις πρώτες ιατρικές βοήθειες στους κατοίκους. Το συγκεκριμένο κτίριο εγκαινιάστηκε το 1962 από την Βασίλισσα Φρυβερίκη. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή ιστορικό γεγονός με τον ερχομό της Βασίλισσας Φρυδερίκης στην Νύψα για να εγκαινιάσει το συγκεκριμένο κοινωνικό κέντρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ποντιακά τραγούδια και ποντιακές μελωδίες σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Με τη φωνή του αλυσμόνητου Στέλιου Καζαντζίδη. Γεια σου Χρυσανθόπουλε με τη λίρα σου. Thank you.
καμπασίν και πέμναν τα τουβαλιά για ραμάν. Και πέμναν τα τουβαλιά για ραμάν. Έρουξαν στο γουρταρέμαν. Τόρτους τα παλικαριά για ραμάν. Και νερούξαν στο γουρταρέμαν. Τόρτους τα τσαναβαρεγιά για ραμάν. Βαχάιε κάεν και μανιέν τόρτους το βαρκάρ. Εκεί χάλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Τράνον γιάνγκεν στο τσάμπασιν σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν όλ καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν όλ καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Βάιε κάεν και μανίεν τόρτου στο βαρκάρ. Εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος σαχτάρ. Κλέν τη Θεού τα πουλόπα, κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το χαρακιόλ. Κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το γαρακιόλ. Κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Πατέρα δώσ' με την ευχή από σου μας τα Θεό. Πατέρα δώσ' με την ευχή από σου μας τα Θεό. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη να ραεμώ. Έρθεν η ώρα στη ζωή την τύχη να ραεμώ. Και πόσε τράνινες άμον κι παρισοπών. Έρθεν η ώρας να παντρεύς να φτάστε σον σπιτόπον. Έρθεν η ώρας να παντρεύς να φτάστε σον σπιτόπον. Πατέρα την ίσια πατέρα την ισχιάντε σον εγώ θάρα εγώ. Συν θάλασσα να μον καράβω χωρίς εσέν πατέρα. Συν θάλασσα να μον καράβω χωρίς εσέν πατέρα. Θα παραστέκωσε κι αφήνωσε να χάσε. Ο κυργούρμπα να είναι τέιεμ να εθυμάσε. Ο κυργούρμπα να είναι τέιεμ να εθυμάσε.
βρήκες με την πρώτη δερμένια. Πατέρα εσύ έδεκες με την πρώτη δερμένια. Πως θα πορευώ με τα ανθρώπια πέ με χαλομιάν. Πως θα πορευώ με τα ανθρώπια πέ με χαλομιάν. Αχ, δε καρά κανένος μητρός, ζυμψής μη βάλτς κακιάν. Να βοηθάς τα νυν μπορούς, κακό με φτάς καμιάν. Να βοηθάς τα νυν μπορούς, κακό με φτάς καμιάν. Αγαπητοί μας ακροατές, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής για να μας πείτε, πατέρα Νικόλαε, πότε ιδρύθηκε η ενορία των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ύψα. Η ενορία μας ιδρύθηκε με ΦΕΚ το 1932. Εάν θέλουμε να αναφερθούμε στο ναό, πότε οικοδομήθηκε ο ναός που βλέπουμε σήμερα στο καινούριο χωριό της Νύψας. Να σας πω, η ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού μας άρχισε το 1949 και η ανοικοδόμησή του ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια. Πριν από το 1949... υπήρχε κάποιος άλλος λατρευτικός χώρος μέσα στον οποίο συγκεντρώνονταν οι πιστοί χριστιανοί για να τελέσουν τις λατρευτικές τους πράξεις? Να σας πω, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανοικοδόμηση του, ως λατρευτικός χώρος χρησιμοποιούν κάποιες κατοικίες των πιστών. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια χτίστηκε και το εξοκλήσι της μεταμορφώσεως Σωτήρος εντός του οικισμού στην άκρη του χωριού μας, μέσα στο οποίο στεγάστηκαν οι λατρευτικές ανάγκες των πιστών. Μάλιστα. Από το 1949, δηλαδή 52 με 53 που ολοκληρώνεται ο ναός, μέχρι και στις ημέρες μας, έχει υλοποιηθεί κάποια ανακαίνιση του ναού, έχουν γίνει κάποιες προσθήκες ή οτιδήποτε άλλο επιπρόσθετα έχει γίνει που αφορά στο ναό, θέλουμε να μας το πείτε. Μετά το πέρασμα των χρόνων προσθέθηκε ο πρόναος και το καμπαναριό γύρω στο 1970 και βεβαίως στο αριστερό μέρος του κλήτους του Ιερνού απ' έξω, το στέγαστρο που βρίσκεται εκεί πέρα. Επίσης έγινε διαμόρφωση της αυλής και στην δεκαετία του 80 τοποθετήθηκε μια κεντρική θέρμανση του ναού. Μπαίνοντας μέσα στο ναό, τι είδους εικόνες συναντάει ο ενορίτης ή ο επισκέπτης? Μπαίνοντας στο ναό μας έχουμε 5 εικόνες αρχαιολογικής αξίας, τη μία εκ των οποίων έχουμε συντηρήσει και είναι η εικόνα της Παναγίας, την οποία την έχουμε μέσα στο ιερό, ενώ και τις άλλες 4 βρισκόμαστε στην διαδικασία να τις στείλουμε για συντήρηση. Ξεχωριστές βεβαίως επίσης είναι, να σας πω, και εικόνες ιδιαίτερης τεχνοτροπίας του τέμπλου μας που αγιογραφήθηκαν στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους στο εργαστήριο των Αβραμαίων. Επίσης να πούμε, επί των ημερών της εφημερίας του αημνήστου πατρός Γαβρίλ Δημητριάδη, εσωτερικά ο ναός καλύφθηκε όλος με βυζαντινές αγιογραφίες. Έχετε στο ναό σας ιερά λείψανα που τα φιλοξενείτε μέσα στο ναό? Ναι, βεβαίως έχουμε το ιερό λείψανο της Οσίας Σοφίας της Εγκλησούρα Ασκησάσης και επίσης έχουμε το λείψανο του Οσίου Δανιήλ του Μετεωρίτου. Η ορθόδοξη πίστη μας περιβάλλει με μεγάλη στοργή τα ιερά λείψανα των Αγίων μας. Τα λείψανα είναι τα τμήματα από το σώμα των Αγίων που παραμένουν άθικτα από το θρόνο και είναι κυρίως τα οστά από το σώμα των Αγίων. Ενίοτε όμως ο Θεός επιτρέπει κάποια σώματα Αγίων να παραμένουν άφθαρτα, χαρίζοντάς τους το χάρισμα της αυθαρσίας, παράλληλα με αυτό της θαυματουργίας. Ιερά λείψανα χρησιμοποιούνται στην ακολουθία των εγγενείων των νέων ναών. Επίσης, φυλάσσονται στις ιερές μονές και στις εκκλησίες προς προσκύνηση και απότηση εκκλησιαστικών τιμών, όπως συμβαίνει και εδώ στο ναό μας της Νύψας. Επίσης, σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα ιερά λείψανα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, για το που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή. Η κάρα του Αγίου Πέτρου
βρίσκεται στη Ρωμαιοκαθολική Βασιλική Αγίου Ιωάννου Λατερανού Ρώμης. Μέρος των λειψάνων του Αγίου Πέτρου βρίσκονται στη Ρωμαιοκαθολική Βασιλική Αγίου Πέτρου Ρώμης. Από τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πέτρου βρίσκονται στο Ρωμαιοκαθολικό Ναό της Αγίας Πουντεντιάνας Ρώμης και στις μονές Ιβύρων και Παντελεήμονος Αγίου Όρους. Οι αλυσίδες του Αγίου Πέτρου φυλάσσονται στη Ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Αγίου Πέτρου των Δεσμών Ρώμης. Η κάρα του Αγίου Παύλου βρίσκεται στη Ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Αγίου Ιωάννου Λατερανού Ρώμης. Μέρος των λειψάνων του Αγίου Παύλου βρίσκονται στον ομώνυμο Ρωμαιοκαθολικό Ναό εντός των τυχών Ρώμης. Ένας εκ των οδόντων του Αγίου Παύλου βρίσκεται στη συλλογή των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ στο Λονδίνο. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παύλου βρίσκεται στη Μονίκου του Λουμουσίου Αγίου Όρους, ενώ η αλυσίδα και το οδηπορικό ραβδί του Αγίου Παύλου βρίσκεται στο Ρωμαιοκαθολικό Παρεκκλήσιο Φιόρι της Ρώμης. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στη βιογραφία των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πρώτα να δούμε την βιογραφία και τα στοιχεία που αφορούν στη ζωή και το έργο του Αποστόλου Πέτρου. Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη Γενισαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά του. Όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς έφτασε στη λίμνη της Γενισαρέτ, συνάντησε τους δύο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως μετά την κλίση τους, άφησαν τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν. Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε δύο καθολικές επιστολές, μέσα στις οποίες προτρέπει τους χριστιανούς. «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί». Δηλαδή, εγκρατευτείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί, διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάτε, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη και να τον καταπιεί. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και τέλος στη Βυθινία. Κατά την παράδοση, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά εξακριβωμένο και διασταυρωμένο, έφτασε μέχρι την Ρώμη, όπου επί Νέρονος, το 54 μέχρι το 68 μετά Χριστόν, υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστή με το κεφάλι προς τα κάτω, περί το έτος 64 μετά Χριστόν. Αναφορικά με τα βιογραφικά του Αποστόλου Παύλου, λέμε ότι ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, σε ένα χωριό που ονομάζεται Γίσχαλα, και στην αρχή ήταν ο σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Το 36 μετά Χριστόν περίπου, όταν κάποτε κατέβαινε στη Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε ο Χριστός, ο οποίος τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, ο οποίος τον κατήχησε και τον βάπτισε. Έτσι έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και την ζωή του γι' αυτό. Ονομάστηκε ο πρώτος μετά τον ένα και Απόστολος των Εθνών, λόγω των τεσσάρων μεγάλων αποστολικών περιοδιών του. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος.
συνέγραψε 14 επιστολές προς τις εκκλησίες τις οποίες εκείνος ίδρυσε. Τη ζωή του με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και τις 14 επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος θέλει κάθε χριστιανός όπως και ο ίδιος να αισθάνεται και να λέει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δηλαδή, δε ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και ακόμα, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Να διευθύνει δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής μας ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο, χωρίς πάλι να είναι απόλυτα ιστορικά εξακριβωμένο και διακριβωμένο, με αποκεφαλισμό στη Ρώμη και εκείνος, όπως ο Απόστολος Πέτρος, μεταξύ των ετών 64 με 67 μετά Χριστόν. Ας έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες των δύο μεγάλων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στη ζωή μας, τόσο ολόκληρο το χωριό της Νύψας με την ενορία του πατέρα Νικόλαε, αλλά και όλοι μας οι χριστιανοί και κυρίως οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς μας Μητροπόλεως και της εκπομπής μας που αναφέρεται στις ενορίες και στους ναούς και στα ιερά προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως, Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Πατέρα Νικόλαε, έχει η ενορία παρεκκλήσια ή εξοκλήσια άλλα εκτός από τον κεντρικό τον ναό? Βεβαίως, όπως σίγουρα ξέρουμε, έχουμε τον παλαιό ναό της Νύψας, του παλαιοχωρίου, το γενεσίου χωριό της Θεοτόκου, και άλλα 10 παρεκκλήσια έχουμε. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι στα βουνά επάνω από την παλαιά Νύψα. Είναι ο Άγιος Μάρκος και ο Άγιος Αθανάσιος σε κοντινό μέρος στο παλαιό ναό της Νύψας. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένης στην τοποθεσία Παλαμουτλού. Ο προφήτης Ηλίας επίσης στην τοποθεσία Παλαμουτλού. Ο Άγιος Γεώργιος στην τοποθεσία της Βρύσης του Μπάτσιου. Η μεταμόρφωση Σωτήρος που ήταν και ο ναός στο παρεκκλήσιο που τελούσαν τα ιερά μυστήρια πριν οικοδομηθεί ο ναός του χωριού. Η Παναγία που βρίσκεται επίσης στην υποθεσία της Βρύσης, του Μπάτσιου. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου που δεσπόζει πολύ όμορφα και ωραία στην είσοδο του χωριού μας. Και ο προφήτης Ηλίας που είναι ο κημητηριακός ναός μας. Το ναό του παλιού του χωριού, στο ναό του γενεσίου της Θεοτόκου, κάθε πότε τελείται Θεία Λειτουργία? Τελούμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο πανηγύρι 8 Σεπτεμβρίου και προσέρχονται πάρα πολύ πιστοί με πολύ ευλάβεια. Και επίσης να αναφερθώ και για το παρεκκλήσιο του Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται λίγο πιο πάνω, όπως είπα, από την Παλαιά Νύψα, και εκεί συνηθίζουν οι πιστοί να προσφέρουν ως στάματα τα ρούχα τους ή τα ισορροχά τους, τα οποία τα δένουν σε παρεκείμενα δέντρα βόρεια του παρεκκλησίου. Τα τάματα μένουν εκεί μέχρι να φθαρούν και να λιώσουν από τις καιρικές συνθήκες, και έτσι πιστεύουν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μεσητεύει προς τον διδάσκαλό του Ιησού Χριστό και αληθινό Θεό μας, ώστε να λιώνουν και να διαλύονται οι ασθένειες και ο πόνος του κάθε που υπάρχει σε κάθε χριστιανό που έφερε το τάμα του στην Εκκλησία. Μάλιστα. Τώρα, αναφερόμενοι στη λειτουργική και στη λατρευτική ζωή της ενορίας, πείτε μας κάθε πότε πραγματοποιείτε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην ενορία σας? Τελούμε Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή και κατά τις δεσποντικές και θεομητριακές εορτές και στις μνήμες των Μεγάλων Αγίων. Επίσης τελούμε όλες τις ακολουθίες του 12ημέρου και όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και τις παρεκκλήσεις του 15 Αυγούστου. Επίσης τελούμε τον Εσπερινό το απόγευμα της προηγουμένης ημέρας πριν από κάθε Θεία Λειτουργία. Το πανηγύρι του ναού είναι σταθερά στις 29 Ιουνίου. Τι συνηθίζετε, θέλουμε να μας αναφέρετε? Ξεκινάμε το πανηγύρι μας βεβαίως στις 28 του μηνός,
με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Μετά το πέρας του Εσπερινού γίνεται θεία λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στη συνέχεια συνεχίζουμε ανήμερα της εορτής με την πανηγυρική θεία λειτουργία με την συμμετοχή εκπροσώπων ιεροκηρύκων της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Μετά το πέρας της πανηγυρικής θείας λειτουργίας έχουμε ένα παραδοσιακό κέρασμα σε ένα καφενείο του χωριού μας. Για την εξομολόγηση των πιστών ενωρητών της Νύψας, τι προβλέπει η ενορία σας? Η Ιερά Μητρόπολη μας αποστέλει τρεις φορές το χρόνο, πριν από τις μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο, πνευματικό. Εμείς βεβαίως ανακοινώνουμε την προηγουμένη Κυριακή και το γνωστοποιούμε στους πιστούς μας και εκείνοι προσέρχονται για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για να συμμετάσχουν στις κορυφές εορτές της Ορθοδοξίας μας. Μάλιστα. Κάνετε κήρυγμα στις κυριακάτικες θείες λειτουργίες? Ναι, βεβαίως. Διαβάζουμε γραπτά κηρύγματα που έχουν εκδοθεί σε έγκριτα κυριακοδρόμια. Λειτουργεί κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στο χωριό? Βεβαίως και αυτό έχουμε στο χωριό μας. Λειτουργεί κάθε Τετάρτη το μεσημέρι ώρα 3 κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής για κυρίες. Νύψα Εύρου, ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, πατέρα Νικόλα, κύριε Γιάννη Δημητριάδη, κύριε Κωνσταντίνε Παραστατίδη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και καταθέσατε όσα αφορούν την όμορφη Νύψα, τόσο την παλαιά όσο και την καινούρια. Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς μας Μητροπόλεως για να ακούσετε την εκπομπή για τις ενορίες της Μητροπόλεως μας και την ιστορία του τόπου μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα με μια νέα ενορία, με μια νέα εκπομπή. Μέχρι τότε, ευχές πολλές. Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενωρητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως.